Fraser είναι το νεότερο μέλος της οικογένειας MT και αυτό το πιο χαρακτηριστικό σημείο της εμφάνισής του. Οι τριγωνικοί προβολείς το κάνουν να ξεχωρίζει και μετά ακολουθούν οι χούφτες, που προσφέρουν μόνο εμφάνιση αφού η πρακτικότητά τους ακυρώνεται εξαιτίας της μεγάλης απόστασης που έχουν από τα grip. Το MT-09 Tracer έγινε πολύ αναμενόμενη μοτοσυκλέτα, ιδιαίτερα στη χώρα μας, γιατί ήρθε να πάρει τη θέση του εμπορικά πετυχημένου του DM, με το οποίο φυσικά δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Το μόνο που τα συνδέει είναι η θέση στην γκάμα της Yamaha, πράγμα ιδανικό για τους ιδιοκτήτες του DM που διατηρούν τη μοναδικότητα της μοτοσυκλέτας τους, άρα και την υψηλή τιμή πώλησης που ήδη κρατούν. Οι προσδοκίες για αυτή τη μοτοσυκλέτα ανέβηκαν κατόρυφα μόλις μαθεύτηκε η τιμή της. Μπορεί να έχουμε επισημάνει από την Ισπανία ακόμα, όταν το δείχνουμε για πρώτη φορά, κάποια μελανά του σημεία, αλλά για τους περισσότερους η σχέση τιμής με την δύναμη και τον εξοπλισμό λειτουργούν ως βουλοκαίρι για τα αυτιά και παροπίδες για τα μάτια. Ας είναι. Αν και οι 10.000 ευρώ δεν είναι αυτελές ποσό, μετά από κάμποσα χιλιόμετρα σέλα του μπορείς να πεις με σιγουριά ότι τα αξίζει και με το παραπάνω ακόμα. Σύμφωνα με τις δικές μας μετρήσεις, ο τρικύλινδρος κινητήρας το αποδίδει στον τροχό 104,7 άλογα στις 10.300 στροφές με 8,2 χιλιογραμμόμετρα οροπής για συνολικό βάρος 208 κιλών με γεμάτο ρεζερβουάρ. Καθόλου άσχημα δηλαδή, αφού έτσι καταφέρει τα 0% σε 3,4 δευτερόλεπτα, μια πολύ έντιμη απόδοση για μοτοσυκλέτα της κατηγορίας του. Με μέση κατανάλωση 6,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, όπως αν το Tracer είναι και γρήγορο, είναι και οικονομικό. Στον δρόμο είναι ξεκάθαρα σπορ και σου επιτρέπει να πας γρήγορα με ασφάλεια, δείχνοντας τις επιπτώσεις που αναγκαστικά έχει επιβάλει η τιμή του όταν το παρακάνεις. Πίσω δεν προσανατολίζεται στη γρήγορη οδήγηση αλλά στην άνεση, ωστόσο η ικανοποιητική ακαμψία του πλαισίου ισοσταθμίζει την κατάσταση και σε συνδυασμό με την προοδευτική λειτουργία του πυρηνιού απολαμβάνει οδήγηση. Περάσαμε 10 μέρες της Ελλάδας ταξιδεύοντας, οδηγώντας επαρχιακούς, μέσα στην κίνηση της Αθήνας, με συνεπιβάτη και χωρίς. Όλη αυτή η εμπειρία δεν μεταφέρεται με 1-2 λεπτά, αλλά αναλύεται στο τέχος Μαΐου που κυκλοφορεί. Με το Tracer μετρήσαμε ακόμα και μέγιστη κατανάλωση 9 λίτρα στα 100, καθώς έχει το καλό, γιατί περί πλεονεκτήματος πρόκειται, να σε κάνει να θέλεις να κρατήσεις το προοδευτικό του γκάζι ανοιχτό και να ευχαριστηθείς ένα λίγο πιο σβέλτο ρυθμό. Για υπερβολές δεν είναι, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας. Μετρώντας τις επιδόσεις του και την απόσταση φρεναρίσματος, αντιμετωπίσαμε ένα και μοναδικό πρόβλημα. Καθώς κατά τη δοκιμή των φρένων από τα 150 χιλιόμετρα σε στάση, βγήκε στην επιφάνεια ένα κατασκευαστικό πρόβλημα των ελαστικών που διαφορετικά θα φανερωνόταν μετά από πολύ καιρό. Όμως εκτός από αυτό, κάναμε πολλά χιλιόμετρα με το Tracer, απολαμβάνοντας θέση οδήγησης, επιδόσεις και συμπεριφορά χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα. Αριστεύουν κάπου συγκεκριμένα, αλλά βάζοντας τον παράγοντα της τιμής, συγκεντρώνουν έναν υψηλό μέσο όρο. Και ο μέσος όρος είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται τα best seller.